Στον σημερινό Tour Operator, το κομμάτι δηλαδή της κοινωνίας των ιδεών που ασχολείται με τα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού και τις προοπτικές του, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των ένδο και τα προβλήματα και τις προοπτικές. Είναι ο κύριος Κωστής Χατζαρίδης, οικονομικός επόπτης του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Αλέξανδρος Ασλανίδης, επιχειρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας πολύ γνωστής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα. Κύριε Χατζαρίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ασλανίδη, χαίρομαι που τα λέμε για από κοντά. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε εν ώψη της πολύ κρίσιμης χρονιάς που είναι για τον τουριστικό τομέα το φετινό καλοκαίρι. Οι προοπτικές φαίνονται θετικές. Θα έλεγα, ξεκινώντας από τον κύριο Χατζαρίδη, η εικόνα που έχω εγώ. Κάθε χρόνο πανηγυρίζουμε για το ρεκόρ που σπάσαμε σε αφίξεις τον προηγούμενο χρόνο. Τουλάχιστον έχει μερικά χρόνια που καταγράφουμε συνεχή ρεκόρ και πανηγυρίζουν οι υπουργοί. Ωστόσο, σε άλλου είδους κρίσιμα μεγέθη, όπως είναι η κατακεφαλή δαπάνη του τουρίστα, δεν γνωρίζω αν είναι αντίστοιχα, αν επιτρέπουν αντίστοιχους πανηγυρισμούς στα οικονομικά δεδομένα. Πώς περιμένετε εσείς την τουριστική σεζόν του καλοκαιριού που μας έρχεται? Καταρχάς να πούμε ότι τα αποτελέσματα, τα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού αυτό καθεαυτό δεν είναι το ίδιο θετικά με τις αφίξεις, όπως λέμε, που πανηγυρίζουμε. Τι περιμένουμε? Και να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και ειδικά τη χρονιά που μας πέρασε δείχνει μια μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας. Έχουμε σχεδόν το maximum των κλινών καλυμμένα στα ξενοδοχεία και έχουμε και αρκετή ανάπτυξη σε αυτό που λέγεται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα Airbnb, και φυσικά μικρή επίπτωση στην πόλη. Τα οικονομικά ωφέλη στην αγορά της πόλης ακόμη δεν φαίνονται. Πού οφείλεται αυτό, για ποιο λόγο δεν φαίνονται? Αν οι αφίξεις έχουν αυξηθεί τόσο θεαματικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη εμφάνιση εσόδων και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις της συναφής με τον τουριστικό τομέα? Καταρχάς να πούμε ότι κάνουμε το μεγάλο λάθος, η αγορά μας κάνει το μεγάλο λάθος της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, η ιδιαιτερότητα που είχε η αγορά της Θεσσαλονίκης, ειδικά στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αυτά που βλέπουμε, τα ρούχα, τα παπούτσια, που ήταν κάτι το ιδιαίτερο η αγορά της πόλης, δεν υπάρχει. Άρα τι βλέπουμε? Ό,τι θα δούμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Μιλάνο, στη Νέα Υόρκη, τα ίδια και τα ίδια θα δούμε και εδώ. Παίζουμε με κάποιες τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως αναπαράγουν κατά το πλείστον προϊόντα ξένων χωρών σε χαμηλές τιμές, οι οποίες δεν είναι τόσο δελεαστικές για τον τουρίστα κάποιου επίπεδου. Κύριε Ασλανίδη, εσείς με την εμπειρία πολλών χρόνων μέσα από την τουριστική αγορά, πώς περιμένετε το φετινό καλοκαίρι, καλύτερο για την δική σας επιχείρηση ή χειρότερο σχέση με πέρσι? Τα ακούσματα είναι θετικά, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει. Δηλαδή? Για την ώρα δεν υπάρχουν οι αφίξεις αυτές τις οποίες αναμέναμε αυτήν την εποχή. Πού το αποδίδετε εσείς? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν είναι τόσο εντυπωσιακές οι αφίξεις όπως εκτιμούσαμε πριν από λίγους μήνες? Υπήρχε με μεγάλη αισιοδοξία για τη δυτική αγορά. Η ανατολική αγορά, λίγο πολύ την ξέρουμε, θα κοιμανθεί με ένα συν 5%, ευελπιστούμε. Αλλά εκεί που ήταν το μεγάλο στοίχημα ήταν η δυτική αγορά, η οποία βλέπουμε να μην δείχνει σημάδια βελτίωσης. Και η αιτία, θέλω να πιστεύω, ότι είναι ότι οι γειτονικές χώρες, στις οποίες πιστεύουμε ότι δεν θα είχαν αυτή τη ροή των τουριστών, έχουν αλλάξει, έχουν ανατραπεί τα πράγματα και βλέπουμε να κλείνουν σε πακέτα σε άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές από μας, με χαμηλότερα πακέτα, που εμείς η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το βλέπει ο καθένας, χαρακτηριζόμαστε ότι είμαστε ακριβοί. Κύριε Χατζαρίδη, παίρνω αφορμή από αυτό που μου είπε ο κύριος Ασλανίδης. Μήπως είχαμε υπερεκτιμήσει γενικότερα η κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα
την ουσιαστική αξία του δικού μας τουριστικού προϊόντος και ρωτάω, καλοπροαίρετα, μήπως στην πραγματικότητα υποτιμήσαμε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν γειτονικές χώρες και τις βρήκαμε μετά μπροστά μας. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως δεν είναι αυτό το ήλιος, καλοκαίρι, θάλασσα, το ελληνικό τόσο δελεαστικό, αλλά ήταν λύση ανάγκης για πολλούς τουρίστες τα προβλήματα στο διεθνή περίγυρο και οδήγησαν στη γιγάντωση του ρεύματος τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν είναι όμως ο αυτόματος πιλότος που μας έφερε σε αυτή την αύξηση του τουρισμού. Ναι, έχουμε ένα ειδικό περιβάλλον, έχουμε δηλαδή αυτό το κλίμα της Ελλάδος, το οποίο είναι ίσως παράδεισος, αλλά δεν είναι αυτό που μας οδήγησε εκεί. Αναπτύχθηκαν νέες μονάδες, βελτιώθηκαν η παροχή υπηρεσιών, έγιναν πολλά πράγματα στον τουρισμό που μπόρεσαν να φέρουν περισσότερους τουρίστες. Οι δυσκολίες οδήγησε κάποιες αγορές που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα να έρθουν στις περιοχές δικές μας. Το στοίχημα ήταν να κερδίσουμε εμείς αυτούς τους πελάτες για τις επόμενες σεζόν. Και βλέπουμε, το 2018 θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2017. Έχουμε, επιτέλους θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Θα έχουμε δύο νέες συνδέσεις με αεροπορικές εταιρείες. Θα έρθει η Qatar και η Emirates. Αυτό δίνει νέες συνδέσεις για την Θεσσαλονίκη. Η σύνδεση σημαίνει αυτόματα και περισσότεροι τουρίστες. Γραμμές θα έχουμε περισσότερες. Με όλα τα προβλήματα που το αεροδρόμιο ξέρουμε, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τόνωση του τουρισμού. Το αεροδρόμιο θα δέχεται και μεγαλύτερα αεροπλάνα, αλλά προς το παρόν θα δουλέψει. Έχουμε ρεύμα από αυτές τις χώρες. Δηλαδή, είναι δύο μεγάλες γνωστές αεροπορικές εταιρείες του αραβικού κόσμου. Από αυτές τις χώρες έχουμε ρεύμα τουριστών προς την Ελλάδα. Μέχρι τώρα και να είχαμε, δεν θα το αντιλαμβανόμασταν άμεσα, γιατί θα ερχόταν μέσω κάποιων τρίτων αεροδρομίων. Αλλά γίνεται η Θεσσαλονίκη ένας κόβος διασύνδεσης. Γιατί μπορεί να πετάξει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα ένας Κινέζος, αν θέλει να έρθει, θα έρθει μέσω Φραγκφούρτης. Ενώ θα μπορεί να έρθει σε λιγότερο χρόνο με ενδιάμεση διαδρομή. Δεν είναι. Όταν μια επιχείρηση στοχεύει σε μια νέα αγορά, σημαίνει ότι βρίσκει ενδιαφέρον. Και η αγορά της Θεσσαλονίκης και γενικά η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει ενδιαφέρον. Και πέρα από τις συνδέσεις, να πω ότι θα έχουμε και νέες προεκτάσεις. Αναπτύσσεται η περί την Θεσσαλονίκη περιοχή. Δεν είναι μόνο η Χαλκιδική. Μέχρι τώρα ξέραμε τη Θεσσαλονίκη διερχόμενη και να πηγαίνει η Χαλκιδική. Τώρα έχουμε τον Όλυμπο, έχουμε τις περιοχές προς την Άουσα, Βέρεια. Έχουμε, καλά, η Πιερία που αναπτύσσεται ραγδαία και αυτή. Και φυσικά την διεκδίκηση να μπορέσουμε να σταθερά να πάμε και στις σποράδες. Η Θεσσαλονίκη να είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος για να πάμε στις σποράδες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Χατζικωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδας. Κύριε Χατζικωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Πώς φαντάζεστε, ασχολείστε πολλά χρόνια με το χώρο, πώς βλέπετε το φετινό καλοκαίρι από άποψη αφίξεων αλλά και από άποψη αναβάθμισης της αποτελεσματικότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας? Τουρίστες θα έρθουν, χρήματα θα αφήσουν? Ναι, αυτό είναι το στοίχημα και το ζητούμενο τελικά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια αριθμολαγνία. Μετράμε κεφάλια και δεν μετράμε τι μένει τελικά στο σιρτάρι. Έτσι. Και μιλάω όχι μόνο στο σιρτάρι των επιχειρήσεων, μιλάω τελικά στο το οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα να διασπαρεί πρώτα απ' όλα σε όλη την επικράτεια, γιατί το 70% των τουριστικών εισπράξεων κατανέμεται μόλις σε 5 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Άρα και εκεί υπάρχει ένα θέμα κατανομής του οικονομικού αποτυπώματος του ελληνικού τουρισμού. Συγγνώμη, η Κεντρική Μακεδονία είναι μία από αυτές τις 5 περιφέρειες? Ναι, είναι μία. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Όμως δεν φτάνει αυτό. Υπάρχουν άλλες 8 περιφέρειες οι οποίες είναι πολύ χαμηλά στα ποσοστά. Αν σας ρωτούσα ως εκπρόσωπο των ξενοδόχων, ποιο είναι το βασικό σας παράπονο από την πολιτεία, για να τα πούμε απλά και να μας καταλάβει και ο κόσμος, τι θα μου απαντούσατε? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η υπερφορολόγηση. Έχουμε μια χρυσή κότα, ας το πω έτσι, που γερνάει χρυσά αυγά. Και εμείς κάθε μέρα την ξεπουπουλίζουμε μέχρι που να την σκοτώσουμε. Δηλαδή τρώμε από τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού
Και με δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια οι ανταγωνιστές μας θα επανακάμψουν κάποιες συγκυρίες που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια που τους είχαν βγάλει λίγο έως πολύ έξω από την αγορά, έχουν αμβληθεί, οπότε επανέρχονται. Ποιους εννοείτε, με ονόματα, ποιες χώρες φοβόσαστε ότι μπορεί η επανεμφάνισή τους? Είναι γνωστοί. Οι ανταγωνιστές μας στη Μεσόγειο είναι γνωστοί. Είναι πρώτα απ' όλα οι Τούρκοι, είναι η Αίγυπτος, είναι οι Ισπανοί βεβαίως. Όχι, αφήστε τους. Οι Ισπανοί είναι μια κρατεά τουριστική βιομηχανία. Από τις χώρες που είχαν προβλήματα λίγο πριν, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι κάποια από αυτές σηκώνει κεφάλι και απειλεί το δικό μας ρεύμα? Και η Τουρκία και η Αίγυπτος. Και οι δύο. Ποια θεωρείτε? Και οι δύο επανακάμπτουν. Άρα, με την εμπειρία σας και εκφράζοντας συνδικαλιστικά τους συναδέλφους σας, ποια θεωρείτε, και κλείνουμε με αυτό, ότι είναι η λύση στον ενδεχόμενο μελλοντικό κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει η ελληνική τουριστική βιομηχανία? Τι θα ζητούσατε από την ελληνική πολιτεία? Η τόνωση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος να αποκτήσει μόνιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο ελληνικός τουρισμός. Άρα σημαίνει πιο έντονες επενδύσεις. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί το επενδυτικό κλίμα στον τουρισμό, που σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ευκαιριακά, μιλάω για το ελληνικό κράτος, πώς θα εισπράξουμε περισσότερους φόρους, αλλά να αφήσουμε τους ή να ενισχύσουμε, να παροτρύνουμε τους επαγγελματίες να επενδύσουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού, ούτως ώστε αυτό που σήμερα χαιρόμαστε να έχει διάρκεια, βάθος χρόνου και να μπορέσει να μεγαλώσει και η τουριστική σεζόν, να μην είναι 4-5 μήνες. Κύριε Χατζηκοστάνη, αυτά όμως χρειάζονται σοβαρές επενδύσεις, δεν γίνονται ευκαιριακά. Κύριε Χατζηκοστάντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ασλανίδη, ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης των Ξενοδόχων. Συμφωνείτε με τις απόψεις του και συμμερίζεστε τον προβληματισμό του για την υπερφορολόγηση, αλλά και το φόβο για την ενδεχόμενη αναβίωση ρευμάτων τουριστικών ανταγωνιστικών προς το δικό μας? Κοιτάξτε, θίγεται δύο θέματα διαφορετικά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου. Αυτό που θα τονίσω δεν είναι μόνο το ότι είναι υπερφορολόγηση, είναι ότι έχουμε στοχοποιηθεί και αυτή η φιλολογία η οποία υπάρχει, ότι ο τουριστικός κλάδος φέρνει έσοδα και ότι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό περνούν καλά, αυτό είναι ένας μύθος. Ο κάθε ένας που ασχολείται με τον τουρισμό καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και το νιώθει μέσα στο πετσί του τι δυσκολίες να αντιμετωπίζουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση, είναι ο ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες, ο οποίος είναι τεράστιος. Γιατί αν δούμε με τι οι ανταγωνίστριες χώρες πώς λειτουργούν, σε τι καθεστώς, εμείς απέχουμε χιλιόμετρα. Όταν ο ΦΠΑ είναι 24% στην εστίαση και 14-16, αν δεν κάνω λάθος, 14 στον ύπνο, έχουμε τεράστια διαφορά από τις άλλες χώρες. Είναι πιο προσιτή. Η πολιτεία δεν φροντίζει ούτως ώστε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς σαν χώρα, που έχουμε το λίγο τη θάλασσα, τα οποία είναι λίγο ξεπερασμένα. Σήμερα ο τουρίστας, ο ποιοτικός, θέλει άλλα πράγματα. Θέλει παροχές. Οι παροχές για να δοθούν στον πελάτη, ο οποίος θα έρθει και θα αφήσει λεφτά, όχι δεν υποτιμώ κανέναν από τις γειτονικές χώρες. Η συντριπτική πλειοψηφία έρχονται εδώ πέρα γεμίζοντας τα αυτοκίνητά τους με προϊόντα από τις χώρες τους και δεν αφήνουν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ρωτήσαμε τους συναδέλφους σας στη Θεσσαλονίκη, από τον τουριστικό χώρο, πώς πάνε οι δουλειές. Θα δούμε τι μας απάντησαν και θέλω να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Η πασχαλινή περίοδος φέτος δείχνει να έχει μία κινητικότητα σε σχέση με τους Έλληνες ταξιδιώτες. Συνήθως οι προορισμοί οι οποίοι καταλήγουν πρώτοι είναι ελληνικοί προορισμοί και ευρωπαϊκοί προορισμοί. Όσο νωρίτερα είναι το Πάσχα, τόσο περισσότερο κόσμος προτιμά το εξωτερικό, για ευνόητους λόγους, και όσο πιο αργά πέφτει το Πάσχα, όπως ήταν πρόπερση, οι ελληνικοί προορισμοί έχουν την τιμητική τους. Στην Ευρώπη, οι προορισμοί που επιλέγουν φέτος για το Πάσχα μέχρι στιγμής οι Έλληνες ταξιδιώτες
είναι λίγο πολύ η κλασική. Το Παρίσι, η Πράγα, η Βουδαπέστη, προορισμοί της Ιταλίας και κάποιοι καινούργιοι προορισμοί όπως οι Δαλματικές Ακτές, η Μάλτα, καθώς και η Νότια Ιταλία είναι στις προτιμήσεις του κόσμου, η Μεγάλη Ελλάδα και η Σικελία. Οι ελληνικοί προορισμοί παραμένουν να είναι δημοφιλείς τα μέρη στα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο παραδοσιακό χαρακτήρα. Πρώτος προορισμός και φέτος είναι η Κέρκυρα και από εκεί και πέρα ακολουθούν άλλοι προορισμοί, περισσότερο στα νησιά μας, η Σαντορίνη ακολουθεί, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κρήτη, οι οποίοι είναι στις πρώτες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Τα βασικά κριτήρια επιλογής του προορισμού από τους ταξιδιώτες είναι τα πασχαλινά έθιμα. Σε αυτό βέβαια ο ταξιδιώτης κοιτάζει να υπάρχει ένα καλό ξενοδοχείο που θα μείνει, να έχει όμορφα μέρη να δει σε εκείνο το νησί και φυσικά να είναι χαμηλά οι τιμές. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 2012 μέχρι και το 2016, η κίνηση των Ελλήνων τουριστών ήταν πάρα πολύ χαμηλή, για ευνόητους λόγους. Από την περσινή χρονιά, από το 2017 και βλέπουμε να συνεχίζει και τώρα μέσα στο 2018, υπάρχει μία ανάκαμψη. Αρχίζουν τα νούμερα των Ελλήνων ταξιδιωτών να μεγαλώνουν. Φαίνεται ότι η ψυχολογία του κόσμου αρχίζει και διαφοροποιείται και βέβαια ο Έλληνας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το ταξίδι είναι κάτι το οποίο θεωρεί απαραίτητο. Ξέρετε, εμάς τους τουριστικούς πράκτορες μας βολεύει αυτό, αλλά θεωρούμε πραγματικά ότι η ασφαλέστερη επένδυση των χρημάτων είναι ένα ταξίδι. Γιατί το ταξίδι μένει, ενώ τα χρήματα πιθανώς στην τράπεζα ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους να έχουν πρόβλημα. Όσον αφορά τους Έλληνες ταξιδιώτες, όλοι οι παράγοντες του τουρισμού, εμείς τα τουριστικά γραφεία, οι ξενοδόχοι, οι αεροπορικές εταιρείες, γνωρίζουν ότι υπάρχει οικονομική δυσκολία. Γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί οι φορείς έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας πολύ χαμηλά. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό ή αν δεν το κάνουμε αυτό να δίνουμε χαμηλές τιμές στους Έλληνες ταξιδιώτες, δεν θα ταξιδέψει ο Έλληνας. Παλαιότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών οι οποίοι ταξίδευαν ήταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικίες, ακόμα και οι άνθρωποι που είχαν βγει στη σύνταξη γιατί είχαν περισσότερο χρόνο και ίσως και την οικονομική άνεση. Βλέπουμε όμως ότι με τα νέα δεδομένα και νεότεροι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οικονομικά πιεσμένοι, αρχίζουν πλέον και βάζουν το ταξίδι αρκετά μέσα στη ζωή τους. Θεωρούμε ότι η καθημερινότητα έχει κουράσει τον κόσμο και το ταξίδι είναι απαραίτητο, ακόμα και για τους νεότερους, οι οποίοι δυσκολεύονται και οικονομικά να κάνουν κάποιο ταξίδι. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ιδίως τώρα το χειμώνα, έχουμε πάρα πολύ καλό χειμερινό τουρισμό. Ξέρετε, ακόμα και οι προορισμοί που παραδοσιακά στη Βόρεια Ελλάδα θεωρούνται καλοκαιρινοί, όπως η Χαλκιδική, η Πιερία ή οι Ακτές από την Καβάλα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, είναι προορισμοί που ακόμα και το χειμώνα μπορείς να κάνεις υπέροχα μέρη. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε τις ορεινές περιοχές που έχουμε, είτε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την κεντρική Θεσσαλία, οι οποίες ενδείκνυται για πάρα πολλά πράγματα, για χειμερινά sports, για ωραία activities και φυσικά έχουν ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες μπορούν να αφήσουν ικανοποιημένο κάθε ταξιδιώτη και για κάθε βαλάντιο. Ρωτήστε πώς είναι η κίνηση αυτόν τον καιρό εν όψη των διακοπών του Πάσχα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το Πάσχα πέφτει ούτε νωρίς ούτε αργά, υπάρχει μια δυσκολία στο να επιλέξει ο κόσμος αυτή τη στιγμή χειμερινό ή καλοκαιρινό προορισμό, να το πω έτσι. Ιδιαίτερη κίνηση αυτή τη στιγμή έχουν οι προορισμοί οι οποίοι δουλεύουν όλο τον χρόνο. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για οδικά πακέτα, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και η Κωνσταντινούπολη είναι προορισμοί οι οποίοι και λόγω των γιορτών ελκύουν αρκετά το ελληνικό κοινό και ειδικά της Βόρειας Ελλάδας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αεροπορικά πακέτα προς προορισμούς που είναι αρκετά δημοφιλείς και η Ρώμη και το Παρίσι και η Βαρκελόνη όσο ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός είναι προορισμοί οι οποίοι τραβάνε ιδιαίτερα. Στο εσωτερικό σαφέστατα την Κέρκυρα, έτσι είναι προορισμός ο οποίος είναι must θα λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και άλλοι κοντινοί προορισμοί οι οποίοι είναι και πιο οικονομικοί. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε στο στούντιο της Άτρας τηλεόραση με παράγοντες, με γνώστες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός και με θέμα τα προβλήματα και τις προοπτικές της φετινής τουριστικής σεζόν. Μιλήσαμε πολύ για τους ξένους τουρίστες, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τον, αν υπάρχει βέβαια, αν υπάρχει ακόμα, εσωτερικό τουρισμό και τη δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να ταξιδεύουν στη χώρα τους. Κύριε Ασλανίδη, τι ποσοστό των πελατών σας είναι Έλληνες σήμερα? Μιλάτε για τη θερινή σεζόν. Για τη θερινή σεζόν, για τις κλασικές καλοκαιρινές διακοπές που ξέρει ο Έλληνας. Δυστυχώς, ο Έλληνας επισκέπτης έχει μειωθεί στο 5, στο 10%. Κάποτε είχαμε 100 Έλληνες και τώρα έχουμε 5, 10 και αυτά στην περίοδο
εχμής στη high season, στη peak season, από 15 του Ιούλη μέχρι 15 και 20 Αυγούστου. Περιορίζονται εκεί. Κύριε Χατζαρίδη, ως οργανισμός τουρισμού Θεσσαλονίκης, ως φορέας δηλαδή αρμόδιος για την τουριστική προβολή της... Την ανάδειξη του προορισμού. Και του προϊόντος του τουριστικού που παράγει ο νομός Θεσσαλονίκης. Απευθύνεστε μόνο στο εξωτερικό, δηλαδή έχετε ξεγράψει την ελληνική αγορά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχει. Ή θεωρείτε ότι ακόμη υπάρχουν δυνατότητες και κάνετε και πράγματα απευθυνόμενοι στους Έλληνες πελάτες. Καταρχάς, εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε την περιοχή. Απευθυνόμαστε στο εξωτερικό και στους Έλληνες. Και αναδεικνύουμε την περιοχή μέσα από τους Έλληνες. Αυτό που έχουμε εισπράξει από όλους τους ξένους, από τους tour operator, από τους δημοσιογράφους που έρχονται, είναι ότι το βασικότερο στοιχείο, το θελκτικότερο στοιχείο του ελληνικού τουρισμού είναι οι ίδιοι οι Έλληνες. Είναι οι άνθρωποι φιλόξενοι, είναι ζεστοί, έχουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το αναδεικνύουμε. Αντίστροφα, οι Έλληνες θέλουν να μάθουν. Κοιτάξτε τι έγινε με το Αβέροφ. Ίσως πολύ λίγος κόσμος ξέρει ότι πρωτοστάτησε ο οργανισμός για να έρθει το Αβέροφ. Εμείς πληρώσαμε το πρωτοστάτημα. Ναι, ήρθε. Είδατε πόσος κόσμος ήρθε και από πού ήρθε. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Είναι άλλο τα σχολεία που ήρθαν μαζικά. Όχι, δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη. Μιλάω από τις γύρω περιοχές. Μέχρι από τα νησιά ερχόταν για να επισκεφτούν το Αβέροφ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται για χιλιάδες. Μιλάω για Θεσσαλονίκη γιατί ο οργανισμός τουρισμού είναι Θεσσαλονίκη. Νομό. προσφέρεται για πάρα πολλούς τρόπους εναλλακτικού τουρισμού. Είτε λέγεται εκκλησιαστικός, είτε είναι ο εκθεσιακός. Το ζήσαμε με την Αγρότικα. Δεν υπήρχε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να έρθει κόσμο. Στοχεύουμε. Αυτές οι νέες μορφές τουρισμού θα είναι ένα ειδικό θέμα που θέλω να συζητήσω. Ναι, ο εναλλακτικός τουρισμός δεν τελειώνει, είναι πολλά πράγματα. Εσείς ως οργανισμός τουρισμού. Στοχεύουμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε στοχεύοντας πρώτα απ' όλα στη Θεσσαλονίκη τους ίδιους ανθρώπους της να αγαπήσουν την πόλη και να την αναδείξουν προς τα έξω και από εκεί και πέρα διευρύναμε το πεδίο δράσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και σε όλα τα σημεία που υπάρχουν καταρχάς απευθείας συνδέσεις. Έρχομαι στον κύριο Ασλανίδη θέλοντας να αφουγκραστώ τον παλμό της αγοράς της τουριστικής και των ανθρώπων που επαγγελματικά ασχολούνται με αυτόν. Θέλω να πω, υπάρχουν διάφορα εργαλεία προβολής του προϊόντος του ελληνικού και ο οργανισμός που εκπροσωπεί ο κύριος Χατζαρίδης είναι ένα από αυτούς. Αλλά ο ΕΟΤ κάνει τη δική του, έχει την κεντρική ομπρέλα, υπάρχουν οι περιφέρειες. Εσείς από όλα αυτά είστε ευχαριστημένος ως προς τη στήριξη την επικοινωνιακή που λαμβάνετε ως ξενοδόχη. Θέλω να πω, υπερφορολόγηση, ναι, γραφειοκρατία τεράστια. Τουλάχιστον από τις παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας στο εξωτερικό είστε ευχαριστημένοι και από το αποτέλεσμά τους και από το ρεύμα τουριστών που στέλνουν στα ξενοδοχεία σας. Άκουστε. Οι προσπάθειες γίνονται. Αλλά αυτό το οποίο πάσχει και ο ελληνικός τουρισμός και ειδικά εδώ στη Χαλκιδική μας, δυστυχώς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ σοβαρά με το τουριστικό κομμάτι, με τον τουρισμό δεν έχουμε ασχοληθεί. Για να μπορέσεις να φέρεις ποιοτικό πελάτη, να φέρεις κόσμο επαναλαμβανόμενο, πρέπει να αναδείξεις τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Ένα βασικό παράδειγμα είναι ο οδικός άξονας. Από το αεροδρόμιο, ξέρουμε την κατάσταση του αεροδρομίου. Γιατί ο πελάτης που θα έρθει θέλει μια γρήγορη πρόσβαση, σοβαρή πρόσβαση, θα έρθει στο κατάλημά του, θα απολαύσει τη φύση, το φαγητό, το ελληνικό, τη φιλοξενία. Δυστυχώς πάνω σε αυτά δεν έχουμε επενδύσει. Και εκεί για μένα εστιάζω τα προβλήματα, τα βασικά τα οποία έχουμε σαν τουριστικός κλάδος. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στον οδικό άξονα ό,τι αφορά τουλάχιστον στην Σιτωνία και στην πρώτο άρθος περιοχή. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης χθες, προχθές σε αυτήν εδώ την καρέκλα που κάθεστε, μας είπε ότι το κομμάτι Σιθωνία Κασάνδραπα ολοκληρώνεται σύντομα και παραδίδεται και ότι στον άξονα της Χαλκιδικής. Σιθωνία. Εγώ χθες πέρασα από εκεί. Δεν είδα καμιά εξέλιξη. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι παράλληλη χάραξη, να γίνεται αλλού. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Χθες πέρασα. Κοιτάξτε, ότι η Χαλκιδική έχει πρόβλημα δρόμων, το ξέρουμε, είναι η περιοχή. Δεν ολοκλήρωσα. Ναι. Πείτε μας. Ότι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί ανά τον κόσμο δεν έχουν τους καλύτερους δρόμους.
Διότι... λόγω της φόρτισης. Όχι. Κοιτάξτε, αυτό μας είπε ο Γιάννης Γιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης του Δημοσίου Έργου. Ναι, μιλάει για, περίπτωση... για το πρώτο πόδι, ότι έχει εξελιχθεί. Μου είπε πάρα ακριβώς πολύ ότι το πρόβλημα σε εμάς στη Χαλκιδική λέει είναι ότι ό,τι δρόμο και να φτιάξουμε, έτσι, είναι τόσο αυξημένη και βεβαρημένη η κίνηση, που σε λίγο καιρό ο δρόμος θα είναι ξεπερασμένος. Θα διαφωνήσω. Ναι. Θα διαφωνήσω ριζικά. Θα σας πω. Ο οδικός άξονας από τη Θεσσαλονίκη, Πολύγυρο και η Ουρανούπολη, εκτός ένα κομμάτι που έγινε στην περιοχή των Βασιλικών, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Εδώ και 25 δεν χρόνια... Δεν είναι η κατάσταση με ότι ήταν πριν από 25 χρόνια. Ακούστε με. Έχει μερικά τμήματα τα οποία έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Από τον Πολύγυρο θα σας πω, ο οδικός άξονας δεν έχει... Εδώ στα 25 χρόνια που είμαι στην Ουρανούπολη δεν είδε να έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο δρόμος από Ιερισσό μέχρι την Ουρανούπολη είναι ντροπή. Κάθε 10 μέτρα έχει τρύπες. Ναι. Είναι κίνδυνος θάνατος. Δηλαδή τώρα να ωρεοποιούμε τα πράγματα, να λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν κάνουμε πολιτική εδώ. Να ωρεοποιήσω. Όχι, εμείς δεν, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την άλλη άποψη. Έτσι. Όχι, κοιτάξτε. Είμαι εδώ για να πω αυτό που ξέρω, αυτό που βιώνω. Και ούτε πολιτική κάνω. Λέω τον καημό του κάθε ξενοδόχου, του κάθε επαγγελματία στην περιοχή μας. Ντρέπομαι ότι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που, και σε μια περιοχή που έχει απίστευτη ομορφιά, να μην έχουμε ένα δρόμο που να μην, μπορούν να περάσουν ούτε κάρα. Ξέρετε τι σημαίνει ο δικός άξονας από την Ιερισσό μέχρι την Ουρανούπολη? Είναι τραγικός, μπορεί να σκοτωθεί κόσμος και υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Έχετε, δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Έχετε απευθυνθεί στους αρμόδιους και βεβαίως, επανειλημμένα. Και τι σας απάντησε? Οι άνθρωποι έχουν την καλή διάθεση, ίσως είναι τα οικονομικά, ίσως είναι κάποια άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα, προσωπική μου εκτίμηση. Ναι, όπως όμως αυτό είναι σοβαρό που λέτε, τι εννοείτε? Δεν ξέρω. Τι συμφέρον μπορεί να υπάρχει να μπορεί, μην... τουλάχιστον στη δικιά μας την περιοχή. Να μην αναπτυχθεί η υπάρχουν... Βεβαίως, να μην αναπτυχθεί το πρώτο άθρο περιοχή. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να ενδοχαλκιδικιώτικα εννοείται. Να πάει να όχι, όχι, είναι ευρύτερα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πάω σε αυτή τη διαδικασία. Καλά, μην ούτε να έρθω στην αντιπαράθεση. Αν δεν θέλει να την τεκμηρίωση. Η Χαλκιδική έχει τις πιο ωραίες παραλίες. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο και έχουμε δει. Δεν είμαστε τοπικιστές, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε κάνει τίποτε σε ό,τι αφορά στα λιμάνια μας, στην καθαριότητα. Γιατί ο πελάτης ο οποίος θα έρθει και έχει λεφτά, θα έρθει να έχει ένα λιμάνι, θα βγει έξω, θα καταναλώσει. Να σου λέει πώς θα έρθω. Πού. Μάλιστα. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ έχουμε το λιμάνι της Ουρανούπολης. Που έχει τόσα χρόνια, είναι παρατημένο και δεν κάνουν τίποτα. Τώρα, ποιος στέει? Αυτό ας το λύσει η πολιτεία. Έχουμε και ένα, δεν θα πω, πολύ σημαντικό. Και πρέπει να τα ακούσουν και οι ακροατές. Στην περιοχή της Ουρανούπολης υπάρχει ο πρίγος. Λίγο πολύ πρέπει να έχετε έρθει όλοι. Το ξέρετε πόσα χρόνια είναι κλειστό το μουσείο? Που αυτό έγινε με μεγάλες θυσίες κάποιων ανθρώπων. Εμείς σαν κλάδος, ξενοδόχοι, είπαμε εμείς θα χρηματοδοτήσουμε το άνοιγμα του μουσείου. Το άνοιγμα γιατί του είναι μουσείου. Κλειστό. Προσέξτε όμως, είναι μοναδικό μνημείο, παλαιό. Μήπως δεν δικαιολογώ καταστάσεις, δεν γνωρίζω. Αλλά μήπως οφείλεται σε τίποτα έργα αποκατάστασης? Όχι. Όχι. Είναι άλλες. Ναι, ήταν εμείς που το ζούμε εδώ με τον πύργο του Τριγωνίου, ο οποίος έχει αποκατασταθεί πλήρως, αλλά δεν υπάρχουν φύλακες για να το ανοίξουν. Ακριβώς. Το πέρυσι, γνωστό πρόβλημα και σε μνημεία της Θεσσαλονίκης, το έχουμε πει πολλές φορές. Πληρώσαμε εμείς. Προτείναμε να πληρώσουμε εμείς τους φύλακες. Και δεν το δέχτηκαν. Υπάρχουν πολλά. Για το θέμα της καθαριότητας, θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Να επιστρέψουμε λίγο όμως, επειδή φοβάμαι ο χρόνος μας δεν θα φτάσει. Έχουμε ένα τελευταίο θέμα πολύ φλέγον που είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ξεκινήσαμε στην αρχή να συζητάμε. Κύριε Χατζαρίδη, εμείς ξέραμε στην Ελλάδα αυτόν τον κλασικό τουρισμό του καλοκαιριού που έρχεται ο τουρίστας ενδεχομένως με την οικογένειά του για να κάνει μπάνια στη θάλασσα. Αυτό και μόνο αυτό, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχαμε οι μη εξοικειωμένοι με το θέμα. Τα τελευταία χρόνια βομβαρδιζόμαστε από εναλλακτικές μορφές τουρισμού που δεν τις φανταζόμαστε. Μέχρι τουρισμός βοτάνων, τουρισμός έμαθα, πόσους ακόμα τουρισμούς που δεν πήγαινε το μυαλό μου. Σε αυτές τις αγορές, που είναι και δυναμικές αγορές, γιατί απευθύνονται σε εξειδικευμένο κενό,
εκείνο αρχίσαμε να μπαίνουμε. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τον τουρισμό του μπάνιου και της θάλασσας και της παραλίας, έχουμε τύχη να συναγωνιστούμε. Πάρα ναι. πολύ δυναμικά. Συνεδριακός τουρισμός, βλέπετε πώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Και ελπίζω ότι με το Convention Bureau θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και τη χρονιά που θα έρθει. Ιατρικός τουρισμός. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται για παρεμβατικές επεμβάσεις στην Ελλάδα, για θέματα γονιμότητας που είναι λίγο δύσκολα σε κάποιες περιοχές. Έχουμε τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Όλα αυτά όμως τα είχαμε και χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε που λέγαμε ότι η Διεθνής Έκθεση είναι πυλώνας για την, για την οικονομία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λαμβάναμε υπόψη μας ότι είναι και τουρισμός. Ότι ήταν όλα τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης γεμάτα την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως. Δεν το εντάσσαμε σε θέμα τουρισμού. Ήμασταν σε αυτό που λέγατε τον καλοκαιρινό τουρισμό. Το θέμα, ο εκκλησιαστικός τουρισμός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει τόσο μεγάλη ένταση και θα αναπτύσσεται. Φέτος, με μια τεράστια προσπάθεια που έκανε ο Οργανισμός Τουρισμού, κατορθώσαμε να υπάρχει η αεροπορική σύνδεση με την Πετρούπολη. Και θα συνεχίσει. Οπότε βλέπουμε, να σκεφτείτε ότι σκεφτόμαστε την σύνδεση με Νικαράγουα στα πλαίσια τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν γύρω στα 10 εκατομμύρια Ορθόδοξοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πολλά πράγματα γίνονται, απλούστατα ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τα τετριμένα. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Ναι, ναι. Ο τουρισμός έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σήμερα. Του δόθηκε πίστοση χρόνου από τον ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Λέμε ότι γύρω περιοχές θα ανακάμψουν. Ξέρετε κανένα επάγγελμα που να σου λέει ο ανταγωνιστής σου, εγώ τώρα σταματάω και θα κλείσω σε τρία χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και πρέπει να το κερδίσουμε. Κύριε Ασλανίδη, αναφερόμενος πάλι στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που δυναμικά κάνουν εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, στη δική σας ξενοδοχειακή μονάδα ή τον φίλο σας στην περιοχή, βλέπετε τουρίστες που έρχονται με άποψη για συγκεκριμένες επιμέρους, για συγκεκριμένα επιμέρους τουριστικά προϊόντα ή εξακολουθείτε να ασχολείστε με τον παραδοσιακό τουρίστα που έρχεται για τη γαλανή ελληνική θάλασσα? Κοιτάξτε, καταρχάς η Χαλκιδική προσφέρεται για θρησκευτικό τουρισμό. Ειδικά η Ουρανούπολη, επειδή είναι κοντά το Άγιο Όρος. Ειδικά είναι το Άγιο Όρος. Σας βοηθάει στη δουλειά σας η γειτνίαση με το Άγιο Όρος? Έρχονται ειδικά βεβαίως, για το Άγιο Όρος? Βεβαίως, έρχονται για το Άγιο Όρος πάρα πολύ και ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις του καθενός. Συγγνώμη που σας διακόπτω, μου έλεγε κοινός φίλος όλων, ο Ανέσης Οσυπίδης, δραστηριοποιείται στη Γερμανία στο θρησκευτικό τουρισμό. Είναι αφάνταστο για τα ελληνικά δεδομένα το οργανωμένο κύμα θρησκευτικού τουρισμού που χρηματοδοτεί η Καθολική Εκκλησία και τα γκρουπ που στέλνουν κατά χιλιάδες, ας πούμε, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Ενδεχομένως δεν το φανταζόμασταν στην Ελλάδα σε πόσο δυναμικά μπορεί να μπει αυτό το κομμάτι. Για τη Θεσσαλονίκη, ένα κύριο σταθμό του Αποστόλου Παύλου. Που δεν είναι συγκρουόμενα συμφέροντα. Εσείς λέτε για τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ασλανίδης θα μου πει για την Ουρανούπολη. Τουρισμός και συγκρουόμενα συμφέροντα δεν υπάρχουν. Όταν ο τουρίστας έρθει εδώ. Ωραίο θέμα θέσατε. Υπάρχει διατοπική συνεργασία. Τι θέλω να πω. Ένας τουρίστας που έρθει στη Χαλκιδική, αν είναι ευκατάστατος και είναι αποφασισμένος να αφήσει χρήματα, ενδεχομένως είναι εν δυνάμει κέρδος και για τη Θεσσαλονίκη. Ή ένας αντίστοιχος τουρίστας που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο και ίσως πεταχτεί να κάνει μια σύντομη. Υπάρχουν διατοπικές, διανομαρχιακές συνεργασίες. Θέλω να πω, εσείς ως ξενοδόχοι της Χαλκιδικής, με τους αντίστοιχους συναδέλφους σας της Θεσσαλονίκης, ή εσείς ως οργανισμός προώθησης του τουρισμού της Θεσσαλονίκης με κάποιον αντίστοιχο οργανισμό της Χαλκιδικής. Έχετε επαφές? Οι δύο οργανισμοί έχουμε συνεργασία, έχουμε υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασία και είναι πολύ βασικό. Θέλω να σας πω ότι το πλαίσιο της συνεργασίας στον οργανισμό είναι κυρίαρχο. Γιατί για πρώτη φορά μαζεύτηκαν όλοι οι φορείς, επιτέλους ομονοούντες για να προωθήσουν τον τουρισμό και υπάρχει και συνεργασία με το αεροδρόμιο, με άλλες τουριστικές περιοχές και τον οργανισμό τουρισμού Χαλκιδικής. Εσείς, κύριε Ασλανίδη, σαν ξενοδόχοι Χαλκιδικής, έχετε συνεργασία με τους ξενοδόχους άλλων περιοχών? Βεβαίως. Είστε. Ο αγώνας είναι κοινός. Δεν τους δίνω μισό λεπτό. Οργανισμοί προώθησης στο κάτω-κάτω είναι τεχνοκράτες που οφείλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και προσπαθούν να προωθήσουν την εικόνα του νομού τους. Αφελείς ιδεολόγοι είμαστε. Δεν διαφωνώ να το δεχτώ και έτσι. Εσείς όμως είστε ξενοδόχοι, είστε επιχειρηματίες. Πώς να συνεργαστείτε με τον συνάδελφο της Κατερίνης, αν είναι εν δυνάμει ανταγωνιστής και επομένως να κάνετε μια κοινή καμπάνια για να φέρετε τον κόσμο που στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Ισχύει αυτό σαν σκεπτικό? Ακούστε. Το να κάνεις καμπάνιες
Είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά τη στιγμή που κάνεις μια καμπάνια και όταν ο επισκέπτης έρχεται να δει τις εγκαταστάσεις μας ή να δει την περιοχή μας και βλέπει αυτή την κατάσταση, είναι δυσφήμιση. Είναι χειρότερο. Γιατί ξεγελάς τον πελάτη, του τάζεις, και του δείχνεις το ωραίο και όταν έρχεται, σου λέει τι μας κοροϊδεύεις. Και όταν εμείς πάμε και βλέπουμε. Οι πελάτες. Βεβαίως. Και όταν εμείς πάμε έξω, εγώ πρόσφατα ήμουνα στα Κανάρια νησιά. Έχω παθά σοκ. Είχα πάει πριν 15 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής. Πήγαμε εκεί και είδαμε τι έχει κάνει σε συνδυασμό ο τουριστικός τομέας με την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς συνυπάρχουν και πώς βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και μετά από 15 χρόνια, πριν από ένα μήνα, έμεινα κατάπληκτο στο τι κάνουν οι άνθρωποι. Σε μια περιοχή η οποία είναι ηφαιστειογενή μάζα, το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι είναι απίστευτο. Αυτό τι σημαίνει. Ο πελάτης ο οποίος πάει σε αυτή την περιοχή βλέπει τα έργα υποδομής. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα έρχονται ξενοδόχοι από τις Καναρίες νήσους και θα εκπλήσονται από τους προόδους της Ουρανούπολης. Όχι της Ουρανούπολης. Της Ελλάδας συνολικά. Ωραία. Ο χρόνος μας τελείωσε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ήταν μια γενική συζήτηση για τα προβλήματα και τις προοπτικές του τουρισμού, η οποία ωστόσο άφησε πολλές χαραμάδες για να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Tour Operator άλλες επιμέρους συζητήσεις πιο εξειδικευμένες. Τότε, γνωρίζοντας την γνώση και των δυο σας και την πολλών χρόνων ασχόληση με τα θέματα του τουρισμού, θα χαρώ να τα πούμε και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή Κοινωνία των Ιδεών. Μαζί θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα, όπως πάντα στις 6. Να είστε πάντα καλά. We'll be right back.